Παρακαλώ, Νίκο! Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα. Τι έχει τώρα, τι είναι αυτό? Έχουμε media day στο Ρήσιο. Τι λες, ρε φίλε? Υπάρχει, και, Ρώβα, που, ναι. Υπάρχει και ομάδα στον Άρη, γιατί ο Άρης δεν ανεβαίνει. Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ΕΠΟ, αυτά δεν είναι τα θέματά μας. Έχουμε και ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο κανονικά. Υπάρχει ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο, ναι. Ωραία. Και έχουμε τον Βασίλη Ρώβα. Που λένε Βασίλη. Αδερφός, ναι. Γαβράκι άρρωστο. Ωραία, πάμε. Μας κάνα δύο χαστούκια. Στο Super 3 Καρδίτσας ήταν ο Βασίλης. Αυτό στο Super 3 Καρδίτσας πόσο στελέχη του Άρη είχε παίκτες. Εντάξει, πρέπει να συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις από το τελευταίο παιχνίδι που είχαμε. Πρέπει να είμαστε σοβαροί μέχρι το τέλος. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, γιατί τα παιχνίδια, αν είσαι σοβαρός, φαίνεται και η πειθαρχία της ομάδος και ότι έχεις κτίσει κάτι πολύ καλό. Ελπίζω τα συνεχόμενα παιχνίδια να είναι το ίδιο, να προσφέρουμε θέαμα και πολλά γκολ για τον κόσμο. Παρατηρούμε έτσι μια βελτίωση όσον αφορά και το θέαμα και γενικότερα το σκοράρισμα της τελευταίας αγωνιστικής. Πιστεύω ότι ο Φίλιππος που είναι η διαφορά η οποία έχει απελευθερώσει. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν και αυτό. Η ομάδα φέτος ξεκίνησε πάρα πολύ δύσκολα, όσο για τον κόσμο φαίνεται πολύ, φαίνεται κάπως. Η ομάδα μαζεύτηκε μέσα σε μια εβδομάδα και δεν γίνεται να χτίσεις από τη μια μέρα στην άλλη μια πολύ καλή ομάδα. Αυτή η ομάδα πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα κρατήσει τον κορμό, θα κρατήσει όσα παιδιά χρειάζεται για να χτίσουν μια πολύ δυνατή ομάδα στη Β' Εθνική, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα στην πορεία της ομάδας. Υπάρχει κίνητρο αυτές τις τεσσαρμουσίες, δηλαδή θα είναι για τον προπονητή σας και για εσάς ένα καλό τεστάρισμα για το ποιοι μείνουν την επόμενη χρονιά γενικότερα, γιατί... Εντάξει, πιστεύω ότι ένας ποδοσφαιριστής από μόνος του πρέπει να σέβεται τον εαυτό να κάνει προπόνηση 100% και από εκεί και πέρα η κίνητρο πάντα υπάρχει. Κάθε μέρα πρέπει να προσπαθείς και μέχρι να σταματήσει η τελευταία μέρα της προπόνησης πρέπει να είσαι ο καλύτερος εαυτός. Εσύ από τον εαυτό σου ικανοποιημένος φέτος, γιατί δεν έκανες προετοιμασία το καλοκαίρι, ήταν γενικά μια... Εντάξει, μπορώ να πω ότι ναι, ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Σίγουρα του χρόνου που θα έχω και προετοιμασία στα πόδια μου θα είναι και πιο αντάξιο το πρωτάθλημα. Θα είμαι ακόμα καλύτερος και πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα και θα γιορτάσουμε όλοι αυτή τη στιγμή της ομάδας στην Α' Εθνική. Για δύο μέρες η ομάδα είναι 102 χρόνια ζωής. Ειδικείτε εσείς. Εύχομαι ο Άρης πάλι να ξαναβρεθεί στα μεγάλα σαλόνια της Α' Εθνικής στην Ευρώπη και να έχουμε πάλι τον κόσμο που είχαμε τότε με την Boca Juniors. Αυτά από τον Βασίλη Ρώπα. Ναι, Νίκο, σε ακούμε, Νίκο. Ας με κρατήσει λίγο ο ηχολήπτης και σε λίγο θα έχουμε και τον παίκτη. Ποιον? Τον Πασχάλη Βουτσιά πάνε, πάρε που έχει γενέθλια. Θα δούμε. Τι θα δούμε? Που λένε. Ο Βουτσιάς που είναι. Ωραία, πες μας Νίκο, τι άλλο κάνεις εσύ Νίκο εκεί, τι προπόνηση είδες? Όχι, πριν λίγο ήρθαμε. Με το τέλος της προπόνησης. Ναι. Δεν προλάβαμε να δούμε κάτι. Δώσουμε ένα λεπτό και θα είμαστε σε λίγο ξανά. Πάρε το χρόνο σου. Θες να φύγεις, τι? Θες να πας να κάνεις κάτι? Πάρε το χρόνο σου, Νίκο. Δεν θες να μας μιλάς δηλαδή στον αέρα εδώ πέρα? Ας με γιατίσει λίγο χωρίς, γιατί έχουμε δουλειά και θα μιλήσουμε σε λίγο. Και εμείς θα έχουμε δουλειά, ναι. Έγινε, Νίκο. Σε ένα λεπτό κράτο, αν είναι στον αέρα εκτός.